Οι προκλήσεις και οι προσδοκίες της νέας ψηφιακής εποχής βρέθηκαν στο επίκεντρο μορφωτικού συνεδρίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στο συνέδριο τονίστηκε η ανάγκη να εξελιχθεί το σχολείο σε κόμβο ανάπτυξης και κοινοτομίας για την κοινωνία, ενώ παρουσιάστηκαν και εφαρμογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν είναι μία έννοια δυσνόητη και μακρινή, αλλά έχει ή μπορεί να έχει στην καθημερινότητά μας πρακτικές εφαρμογές. Αν κάποιος θέλει να πάρει ένα έγγραφο από το πρωτοδικείο της Καρδίτσας, για παράδειγμα, θα μπορεί απλώς υπογράφοντας ψηφιακά την αίτησή του να το στέλνει στον πρωτοδίκη της Καρδίτσας και στην ηλεκτρονική του στηρίδα στην πύλη Εθνικής Διακυβέρνησης Ερμής να παίρνει άμεσα το πιστοποιητικό του. Όλα αυτά θα συνδυαστούν με την άφιξη των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων που θα παραλάβουμε, πάνω στις οποίες θα είναι φορτωμένα και τα ψηφιακά μας πιστοποιητικά. Στόχος είναι η δημιουργία ενός λειτουργικού μοντέλου ηλεκτρονικής διακίνησης δημοσίων εγγράφων, άμεσης εφαρμογής στις σχολικές μονάδες και σε όλο τον δημόσιο τομέα. Καταρχήν να τα γνωρίσει ο κόσμος, να μην φοβάται να τα χρησιμοποιήσει και φυσικά να προτείνουμε και μια εκπαιδευτική δομή για να μπορέσουν όλοι οι Έλληνες μαθητές, όταν τελειώσουν το σχολείο τους, να είναι όριμοι για τέτοιου είδους διεπαφές με την κεντρική εξουσία. Η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Ερμής ως ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων αποτελεί το εργαλείο και οι δυνατότητές της είναι μεγάλες. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στηρίζει σταθερά ανάλογες πρωτοβουλίες για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε συνεργασία βέβαια με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Ειδικά στον ευαίσθητο χώρο της παιδείας, τα σχολεία αναλαμβάνουν τον κρίσιμο ρόλο όχι μόνο να ψηφιοποιήσουν τις διοικητικές διαδικασίες, αλλά κυρίως να εκπαιδεύσουν ψηφιακά τους αυριανούς πολίτες αυτής της χώρας. Ο ρόλος των σχολείων για την εμπέδωση της κουλτούρας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι αναντικατάστατος.